δέκτες. Λοιπόν, ευθύς αμέσως τώρα θα συνομιλήσω με μία αθλήτρια πόσο περήφανη μπορεί να είναι η γονείς της συγκεκριμένης κοπέλας. Να μου επιτρέψεις να σου μιλάω στον ενικό. Εννοείται, εννοείται. Καλησπέρα. Η Άννα Ντουντουνάκη. Άννα, καλησπέρα από Ηράκλειο. Γεια σας. Άννα Ντουντουνάκη είναι η κορυφαία κολυμβήτρια για το 2020. Τιμή μας, Άννα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ελπίζω να συνεχίσω να είμαι και τα επόμενα χρόνια. Και βέβαια καθολική αναγνώριση από τους προπονητές κολύμβησης σε πανελλαδικό επίπεδο. Νομίζω ήταν αποτέλεσμα μιας προσπάθειας πολλών ετών. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχω βγει και τα προηγούμενα χρόνια καλύτερη κολυμβήτρια στα πανελλήνια πρωταθλήματα που έχουν γίνει. Αλλά ήταν η πρώτη φορά που έγινε μια τέτοια πρωτοβουλία και έγινε ουσιαστικά ψηφοφορία ανάμεσα στους πιο καταξιωμένους, ας πούμε, προπονητές του χώρου. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε, Άννα, ότι είσαι χανιώτισσα, σωστά. Σωστά. Και έχω μεγαλώσει στα Χανιά. Σωστά. Και ήρθα εδώ φοιτητρία. Και είσαι στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ναι. Μάλιστα. Σωστά. Το ταλέντο αρκεί για να θεωρηθεί κάποιος επιτυχημένος, για να φτάσει πιο κοντά στην επιτυχία. Χρειάζεται και σκληρή δουλειά. Σίγουρα το ταλέντο δεν αρκεί από μόνο του. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει σε αυτό το επίπεδο. Δύσκολα φτάνει σε αυτό το επίπεδο μόνο με σκληρή δουλειά, όχι ότι είναι αδύνατο. Αλλά και το ταλέντο από μόνο του είναι σαν να έχουμε έναν έξυπνο άνθρωπο και να περιμένουμε ότι χωρίς διάβασμα, ας πούμε, θα είναι ο καλύτερος μαθητής στο σχολείο. Δεν γίνεται. Οπότε θέλει και πολύ σκληρή δουλειά από πίσω και πολλές θυσίες και πολλές ώρες προπόνησης για να φτάσεις ψηλά, ειδικά σε αυτό το επίπεδο. Και να τονίσουμε ότι σε πιο μικρές ηλικίες μπορεί και να φτάνει, αλλά όταν φτάνει σε αυτό το επίπεδο χρειάζεται πολύ δουλειά για να πετύχει. Αναδείχθηκες κορυφαία αθλήτρια σε μια χρονιά πολύ δύσκολη, όχι μόνο για τον ελληνικό αθλητισμό λόγω της πανδημίας, αλλά και για την ελληνική κοινωνία. Οι προπονήσεις σου μειώθηκαν κατά κάποιο τρόπο? Στην αρχή είχαν αυξηθεί κατά πολύ φέτος. Ναι. Γιατί έλειπα αρκετό καιρό στο εξωτερικό σε προετοιμασίες. Μετά που έγινε όλο αυτό με τον κορονοϊό, η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς ήμασταν 2 μήνες εκτός νερού. Δεν κάναμε. Το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι προπόνηση στο σπίτι, έξω τρέξιμο, τέτοια πράγματα. Τα οποία προφανώς και σε αυτό το επίπεδο δεν αρκούν. Και η αλήθεια είναι ότι πήγε πολύ πίσω την προετοιμασία μου. Και με έριξε και αρκετά ψυχολογικά, γιατί είχα κάνει μια τεράστια προσπάθεια η οποία λόγω αυτού του γεγονότος δεν μπόρεσε να φανεί το καλοκαίρι, λόγω και του ότι δεν έγινε και η Ολυμπιάδα. Γενικά δεν ήταν η καλύτερη χρονιά. Επόμενος στόχος ποιος είναι για σένα? Μεγαλύτερος στόχος ήταν από πέρυσι και παραμένει ακόμα οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο που θα γίνουν τον Ιούλιο. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, καλά να είμαστε όλοι. Είναι κάτι για το οποίο δουλεύω όχι μόνο τον τελευταίο χρόνο, αλλά όλα τα χρόνια που κολυμπάω. Και θεωρώ ότι είναι μια αρκετά... Είχε φανεί κιόλας ότι είχε ξεκινήσει μια αρκετά καλή χρονιά για μένα. Μετά και από το Πανευρωπαϊκό και το μετάλλιο που είχα πάρει. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι συνεχίζοντας την προσπάθεια που είχα ξεκινήσει εξίσου καλά, να πετύχω κάτι καλό εκεί. Νέα γενιά και αθλητισμός. Αρκεί η όρεξη, το ταλέντο, η σκληρή δουλειά ή μήπως και η πολιτεία θα πρέπει έτσι να βάλει το δαχτυλάκι της, το χεράκι της, προκειμένου να βοηθήσει και σε θέματα υποστήριξης και σε θέματα υποδομών? Σίγουρα χρειάζεται βοήθεια από την πολιτεία. Αν με ρωτάτε, θεωρώ ότι αυτή η βοήθεια έπρεπε να υπήρχε και στην κατάσταση που βιώσαμε το προηγούμενο διάστημα. Εννοώντας πάντα ότι κατά τη διάρκεια της καραντίνας, θεωρώ πάντα προσωπικά, κατανόταν πολύ δύσκολο, αλλά στα δύσκολα είναι που χρειαζόμαστε τη βοήθεια. Ίσως θα έπρεπε να έχει βρεθεί μια κάποια λύση για τους υψηλού επίπεδου αθλητές που αγωνίζονταν σε επίπεδο Ολυμπιάδας. Που δεν βρέθηκε ποτέ, ακριβώς.
Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι προφανώς χρειάζεται βοήθεια αυτή. Από τα Χανιά είμαι. Στα Χανιά η πισίνα τόσα χρόνια δεν λειτουργούσε. Ο καλύτερος αθλητής στον κόσμο να είσαι, την περισσότερη όρεξη να έχεις. Αν δεν έχεις χώρο να προπονηθείς, τι να το κάνεις. Προφανώς χρειάζεται και τόσο σε επίπεδο υποδομών που σε αρκετά πράγματα υστερούμε. Εντάξει, είναι γεγονός ότι οι πισίνες τουλάχιστον είναι πάρα πολύ ζεστές το καλοκαίρι και πολύ κρύες το χειμώνα. Τίποτα, τα λέμε και τα ξαναλέμε και εμείς οι δημοσιογράφοι και εσείς οι αθλητές. Από το ένα αυτή μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Στα Ισχύει. Υπουργεία είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα και βγαίνετε στο εξωτερικό, έρχεστε σε επαφή με συναδέλφους σας στο εξωτερικό και παθαίνετε ένα σοκ. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται περισσότερη. Χρειάζεται να σταματήσουμε να κοιτάμε πλέον μόνο το ποδόσφαιρο βασικά. Τον ΠΑΟΚ τον παρακολούθησες χθες. Τον ΠΑΟΚ τον παρακολούθησες χθες. Η αλήθεια είναι πως όχι. Αγαπάω την ομάδα στην οποία είμαι. Με έχει βοηθήσει αρκετά όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πάντα δίπλα μου, με στηρίζει. Αλλά δεν είμαι πολύ φαν του ποδοσφαίρου, όπως φάνηκε. Θεωρώ ότι δίνουμε πολύ βάση και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και έχουμε ξεχάσει τα άλλα αθλήματα, τα οποία χρειάζονται και αυτά στήριξη. Και για να υπάρξει και στήριξη από την πολιτεία, πρέπει να υπάρχει και στήριξη του κόσμου. Η ελληνική κολύμβηση έχει μέλλον? Πιστεύω ότι έχει μεγάλο μέλλον και έχει φανεί αυτό. Έχουν βγει αρκετοί νέοι αθλητές μπροστά σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτό θα πρέπει να λέει πολλά. Ένα μήνυμά σου στη νέα γενιά, στα παιδιά που τώρα ξεκινούν, που τώρα κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Όλοι οι αγώνες αυτή τη ζωή θέλουν επιμονή και υπομονή. Και στα δύσκολα πρέπει να μάθουμε να τα ξεπερνάμε για να πετυχαίνουμε. Οπότε, να πάνε όλοι καλά. Τι ευχή θες να σου δώσουμε εδώ από την Κρήτη TV? Να είμαστε καλά, αυτό για μένα είναι το βασικότερο από όλα για να πετυχαίνουμε κάθε μας στόχο. Και από εκεί και πέρα θέλω να πάει καλά και η Ολυμπιάδα, που είναι κάτι που είχα ξεκινήσει από πέρσι και είναι κάτι πολύ μεγάλο, είναι το μεγαλύτερο όνειρο κάθε αθλητή. Λοιπόν, κάθε επιτυχία να ευχηθούμε, να διατηρήσεις το χαμόγελό σου, την αισιοδοξία σου. Μακάρι κάποιοι εκεί στο Υπουργείο και στην κυβέρνηση γενικά να άκουσαν αυτά τα οποία είπες. Χρειάζεστε βοήθεια, να έχεις την υγειά σου και όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι τώρα.